φτάσαμε στην Κύθνο! Καλό μήνα! Είναι 1η Σεπτεμβρίου. Μόλις έχει έρθει ο Θοδωρής, μερικές μέρες δηλαδή, στην Αθήνα και αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε σε αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο δεν το γνωρίζω και είμαστε έτοιμοι να το εξερευνήσουμε. Νάτος και ο Θοδωρής, με βλέπει άραγε. Με βλέπει, να κάτσει μέσα, να με πατήσει. Εδώ, εδώ! Hello! Ένα από τα μπαρ που πρέπει να επισκεφτείς, με αυτή την υπέροχη σκάλα, που να το δεις εδώ sunset, που ανοίγουν και αυτά τα λαμπάκια και είναι φανταστικά. Να έγνωστη σκάλα και ο γνωστός Θοδωρής. Καμερές στην παραλία. Αυτά και τα δέντρα θα τα δούμε πολύ στην Κύθνο, θα τα δείτε κι εσείς, λέγονται αλμυρίκια και υπάρχουν σε όλες τις ακτές σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραία γιατί ξέρεις θα πάρει ο άλλος το καρεκλάκι το άμα θέλει να κάτσει ξαπλώστρες και έχει ίσιο, πολύ ωραίο και βολεύει πολύ σε παραλίες που δεν οργάνονται φυσικά. Τώρα όμως εμείς θα προτιμήσουμε, όπως καταλαβαίνεις, ξαπλώστρες. Γράφει! Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου, σε ένα βίντεο από την Κύθνο, σε ένα βίντεο καλοκαιρινό, στο τελευταίο καλοκαιρινό για τη σεζόν στο κανάλι μου. Εντάξει, φτάνει και έχουμε μέσα Σεπτεμβρίου. Όχι ότι δεν θα το πιστεύω ότι θα ξαναπάω κάπου, γιατί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή για την εποχή. Εντάξει, αλλά θα πηγαίνουμε, ξέρεις, κανένα διήμερο, τριήμερο κτλ. Είμαι στην Κύθνο, είμαι στην πανέμορφη Κύθνο, είμαι στο κανάλ Switch. Όπως βλέπετε, έχω τρελαθεί με το decoration και ήθελα να κάνω το intro από εδώ. Βέβαια, δεν έχω πάρα πολύ ώρα για να σου μιλήσω, γιατί ο Θοδωρής με περιμένει έξω στο αυτοκίνητο, όπως καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να αργήσω. Σήμερα είναι η επιστροφή μας για την Αθήνα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε και λίγο νωρίτερα λόγω και του ατυχήματος αδερφής μου. Πάμε εκεί τώρα. Έχει μεγαλώσει η οικογένειά μας, έχει δύο σκυλιά, είναι μόνη της. Πρέπει να πάμε να τις κάνουμε παρεούλα. Μόλις ήρθε ο Θοδωρής από το ταξίδι, αυτό το 7μηνο που έλειπε, και αποφασίσαμε να έρθουμε κάπου λίγο πιο ήσυχα στην Κύθνο. Κάτσε να έρθω και λίγο πιο κοντά να σας μιλήσω. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη η Κύθνος, πολύ το χαρήκαμε. Αλλά ήταν και από τα νησιά τα οποία είχαν πάρα πολύ κόσμο φέτος. Είναι ένα νησί το οποίο θα σας αποζημιώσει αν το επιλέξετε να έρθετε. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα γίνει πανικός με την Κύθνο. Έχει πάρα πολλές παραλίες, έχει 90 παραλίες και δεν έχει πολλές οργανωμένες. Έχει 4-5 max. Όλες οι υπόλοιπες είναι ανοργάνωτες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες. Για να τις επισκεφτείτε, για να περάσετε καλά, να οργανωθείτε, να πάτε εκεί τα ψηλιάκια σας, τα τοστάκια σας, τα νεράκια σας, τις μπυρίτσες σας, τα καρεκλάκια σας και να πάτε να κάτσετε εκεί. Την διαφορετικότητα την οποία έκανα φέτος το καλοκαίρι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, θα σας απέστευα. Ήταν να πηγαίνω μετά τις 4 για μπάνιο, γιατί έπαθα και γκάβματα. Ένα Σαββατοκύριακο που είχα πάει στη Μύκονο και καθόμουν για ηλιοθεραπεία, οπότε από εκεί και έκτοτε δεν ξανακάτσα στον ήλιο. Είναι βλαβερός, πρέπει να προσέχουμε. Εμένα μου είπε η δερματολόγος μου, η ντόκτορ μου, η αγαπημένη μου η ντόκτορ Μαργαρίτα Βρυγόλια. Βρε Έλενα, βρε κορίτσι μου, τι έχουμε πει, τόσα πράγματα που λέμε, δεν ακούς τίποτα. Ποιος κάθεται 5 ώρες στον ήλιο και ποιος κάθεται από τις 11 ώρες. Δεν είσαι πλέον παιδάκι. Μεγαλώνεις όπως μεγαλώνει και το δέρμα σου και δεν είναι τόσο ανθεκτικό όσο όταν ήσουν 15 και 20 χρονών. Μου έρθει και ένα εγκεφαλικό. Παρ' όλα αυτά όμως είχε δίκιο, είναι πολύ βλαβερός ο ήλιος, απλά και εγώ την πάτησα. Και έπαθα και εγκάβματα και εγώ, φουσκάλες εκεί, αναπλαστικές, χαμός, δεν καταλαβαίνετε τι τράβηξα. Θορυβήθηκα πάρα πολύ και βγήκα μετά τις 3.30 και 4 και έπειτα στον ήλιο. Λοιπόν, η όμορφη Κύθνος. Εμείς είμαστε στην περιοχή Κανάλα, όπως σας είπα μένουμε στο κανάλ Switch. Έχω αυτή την υπέροχη θέα. Ορίστε να, κοίτα. Θα πάμε και στην εκκλησία την Αγία Κανάλα. Είναι εκεί, να ανάψουμε κεράκι τώρα φεύγοντας. Λοιπόν, κάτσε να πάω στο αυτοκίνητο. Μπας και βάλω και το Θοδωρή στο πλάνο. Και στη διαδρομή, μέχρι να πάω στο πλοίο και να φύγω για Αθήνα, εγώ θα σας τα κοπεί όλα. Κοίτα, περιμένει και ο Θοδωρής. Να σας δείξω λίγο και την είσοδο του ξενοδοχείου. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ το. Ο κορμός. Κοίτα εδώ, ωραία θέα. Κοίτα τι υπέροχο που είναι, είναι πάρα πολύ ζεν, πάρα πολύ ήρεμα. Αυτό μου άρεσε και εμένα και τη Θοδωρή.
πλάνα. Θοδωρή μου. Παναγίτσα της Κανάλας, να ανάψουμε ένα κεράκι και για την επιστροφή μας. Πόσο μου αρέσει αυτό το τοπίο, πόσο. Εδώ στην Παναγίτσα της Κανάλας γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι κάθε 15 Αύγουστο εδώ στην Κύθνο. Έχει χτιστεί προς τιμήν της Παναγίας πριν κάποια χρόνια. Αναδύθηκε στη θάλασσα μεταξύ Κύθνη και Σέριφου η εικόνα της Παναγίας και προς τιμήν της φτιάχτηκε αυτή η εκκλησία. Εάν έρθετε στην Κύθνο, ελάτε να προσκυνήσετε την εκκλησία αυτή. Δεν θέλω να μιλάω για τα θεία. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Κάθε φορά που μπαίνω σε εκκλησία, μιλάει στην ψυχή μου. Έχουμε έρθει και φαγητό στην ψηψίνα και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το μέρος. Κοίτα! Έχω και εκεί, είναι πάρα πολύ έτσι. Και ακούγεται αυτή η μουσική, είναι λες και έχω πει σε τελεία. Δόντο μου! Άπη μου! Καλημέρα, τι τρως! Πρωινό! Ναι βρε, τι! Στραπατσάδα! Τι έχει μέσα? Αυγό και ντομάτα! Αυτή είναι η χώρα της Κύθνου, τώρα μπαίνουμε δηλαδή. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, δεν έχει άνθρωπο. Είναι λες και είναι, δεν ξέρω, χειμώνας. Και κάνει και κρύο γιατί έχει σηκώσει ένα αεράκι τώρα. Βέβαια είναι πολύ γραφική, έχετε λίγο απομονή, θα αποζημιωθείτε. Εδώ είναι ένα καταπληκτικό ψητοπολείο, πάνω στην ώρα. Μου άρεσε εδώ από χθες. Να, κάτι γίνεται, όχι από λαό, αλλά από τη γραφικότητα. Α, και μυρίζουν τα κοψίδια! Κοίτα τι όμορφη που είναι εδώ. Εντάξει, είναι λίγο θλιβερό να μου βλέπεις άνθρωπο. Εδώ μου είπαν ότι γινόταν ο κακός χαμός φέτος το καλοκαίρι. Ήταν από τα νησιά που εποφελήθηκαν. Ήρθαν οι πάντες. Είσαι όμορφος με τα ωραία στα πουκάμισα. Πώς φάνηκε η Κύθνος? Κλασικός αμυλτικότητος. Κοιτάξτε πού θα φάμε σήμερα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Το είδα από χθες και μας το έχουν προτείνει. Κοίτα εδώ πού θα σας πάμε. Πάμε, κοίτα εδώ. Σε
ψήνες παντού. Κοίτα κάτω, όμορφα. Και κάπου δεν θα πάμε να φάμε εμείς. Προσπαθώ να βρω ένα location να σας μιλήσω και έχει πάρα πολύ θόρυβο, πολύ αέρα. Εντάξει, θα μου πεις, έχεις έρθει στο λιμάνι. Με αυτό το πλοίο θα φύγουμε. Η Κύθρος λοιπόν έχει πάρα πολλές παραλίες, 60, 70, 80, 90, πολλές παραλίες. Όπως σας είπα, οι περισσότερες είναι ανοργάνωτες. Η πιο διάσημη παραλία είναι η Κολώνα, αυτή που έχει δεξιά και αριστερά θάλασσα. Είναι μια μουδιά και πάνε πάρα πολλά σκάφη, γιατί είναι πάρα πολύ famous. Εμείς δεν πήγαμε εκεί όμως, πήγαμε στην απόκριση, η οποία είναι φανταστική από ψηλά, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι οργανωμένη να την επισκεφτείτε. Γενικώς δεν πήγαμε σε άλλες παραλίες, πήγαμε και φάγαμε στην Ψιψίνα, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό μαγαζί. Ακούγομαι τώρα, δεν ξέρω. Στο Kraken για ποτό, είναι το μοναδικό μαγαζί που μπορείς να απολαύσεις το ποτό σου και να διασκεδάσεις, να χορέψεις και να κάτσεις μέχρι αργά. Φάγαμε ψητά στο στέκι του Deji, το οποίο μας το πρότεινα πάρα πολύ. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάρα πολύ γραφικό όμως. Μπορείς να πας και εσύ να... μην περιμένεις πάρα πολλά. Και να πας οπωσδήποτε και στην Άρια στα Λουτρά για ψαράκι στην μακαρονάδα και για τις ωραιότερες πατάτες της ζωής σου. Αν είσαι φαν των McDonald's, τις πατατούλες αυτές τις λεπτές είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι και πάρα πολύ υπέροχο να πας να τις δοκιμάσεις κάπου και πιο υγιεινά. Αυτά είχα να σας πω για την Κύθνο. Ήρθε η ώρα της αποχώρησης. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη σύντομη εξόρμησή μου. Αχ, έχουμε να μην έχει πολύ αέρα, ρε παιδιά. Και να ακούγονται αυτά που σας λέω. Να βάλω τη μασκούλα μου, μισό. Βρίσκω το κλιπ με αυτό με το οποίο έκλεισα στην Κύθνο. Τώρα το έδωσα κατά λάθος, δεν το έγραψα ποτέ. Πέρασε, δεν το ξέρει. Θα κάνουμε το closing εδώ. Με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα. Γιατί θέλω πώς και πώς να περιμένετε το βιντεάκι της επόμενης Παρασκευής. Γιατί σας έχω, κρατιέστε. Μιας που έκλεισε το καλοκαίρι, επιστρέφω με σούπερ δώρο. Ξέρετε ότι δεν κάνω εύκολα και Huawei, αλλά όταν είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, εδώ είμαι εγώ για να σας το δίνω. 1200 ευρώ. 1200 ευρώ σας περιμένουν. Όλα αυτά τα καλλιντικά εδώ. Ορίστε, βάφτηκα τώρα για να φύγω. Θα μου πεις τώρα που πας, πάει γυμναστήριο, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά βάφτηκα για να σας κάνω το closing. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, στο επόμενο βίντεο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Εύχομαι να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σεζόν. Δύσκολη σεζόν, αλλά εγώ θα κλείσω με το εξής. Γιατί πάντα έτσι μου αρέσει να σας δίνω έτσι ένα boosting. Γιατί αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ στον εαυτό μου. Ότι μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώνουμε, η ιστορία το έχει δείξει ότι οι ικανοί τη βρήκαν την ευκαιρία τους και ξεχώρισαν. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις μας δίνουν όθηση να βγούμε λιγάκι προς τα πάνω. Γιατί όσο είμαστε ασφαλείς, όσο κινούμαστε γύρω από την περίμετρο της ασφάλειάς μας,
Ξέρεις, δεν κάνουμε πράγματα στο να παρεκκλίνουμε και να βγούμε μπροστινή. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή και ίσως οι συνθήκες αυτές μας βοηθούν να επανεξετάσουμε κάποια πράγματα, να επαναπροσδιορίσουμε τα θέλω μας και να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Αυτή είναι η ευκαιρία μας, μην ξεχνιέσαι. Και την επόμενη Παρασκευή, στο βίντεο που έρχεται, μην χάσεις και την ευκαιρία που σου δίνω εγώ να κερδίσεις όλα τα καλλιντικά που θέλεις στη σεζόν με μια εταιρεία πάρα πολύ αγαπημένη, με μια εταιρεία που εμένα με έχει στιγματίσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια εταιρεία που θυμίζει τη μαμά μου. Έχω πολύ ωραίες μνήμες από την Oriflame και με πολύ χαρά δημιουργήσαμε το επόμενο βίντεο, το οποίο θα δείτε. Αυτά, like! Σε αυτό το βίντεο, share. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω κάποιον ο οποίος επισκέφτηκε την Κίσνο και έχει κάτι παραπάνω να μας πει για αυτό το νησί που δεν πρόλαβα να δω εγώ, αλλά νομίζω ότι την πήρα τη γεύση μου. Τώρα για να δούμε, θα φύγω, δεν θα φύγω, τώρα είναι αύριο Σαββατοκύριακο. Είμαι στον Ντεμί, ξέρεις, έχω και κάποια θέματα δικά μου, θα δούμε. Όσο μπορούμε, ωραία να δίνουμε έτσι δόσεις ανανέωσης στον εαυτό μας. Αυτά, μη μακρηγορώ, σας αγαπώ πάρα πολύ και θα σας δω στο επόμενο βίντεο, την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, φιλάκια πολλά, bye! Εδώ, δώρα πολλά σας έρχονται σε αυτό εδώ το κανάλι και σας ετοιμάζω με πάρα πολύ αγάπη και δημιουργικότητα και όρεξη πάνω απ' όλα. Τα βιντεάκια αυτά, τα ωραία μόδες που αγαπήσατε πολύ, με τις ιστορίες τις πανέμορφες, με τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά. Δεν υπομονώ να ξεκινήσω. Άντε, φιλά, φιλά. Bye!